Και πάλι, ο εαυτός μου. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσω τον αδερφό μου. Και μετά τι? Δεν ξέρω. Έχει περάσει καιρός από όταν είχα πει αυτές. Άσε με να το ζήσω. Από εδώ επιστρέφουμε στον καταβλισμό. Θα βοηθήσω με τις κλιματσίδες. Βύθισε τις λεπίδες στις φωτεινές κλιματσίδες και άναψέ το. Ο αδερφός σου βλέπει την επιστροφή σου με καλό μάτι. Σίγουρα θα ήθελε πάρα πολύ να γίνουν όλα όπως ήταν παλιά. Να αφήσει σε εμένα τις ευθύνες της ηγεσίας. Αποτελεσματικά τον θυμό σου. Μαθαίνεις να χρησιμοποιείς ό,τι έχεις. Δεν είναι ότι θέλω να είμαι θυμωμένη με τον Φρέο. Είναι αδερφός μου. Ήταν το σημαντικότερο πρόσωπο για εμένα για το πρώτο μισό της ζωής μου. Αυτά τα φυτά είναι σαν εκείνα που είδαμε νωρίτερα. Ο πάγος θα εξουδετερώσει το δηλητηριό του. Δεν είναι μόνο ένα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Ίσως είναι έμπλημα. Πολύ ωραία.
αυτά είναι εθέρια. Είναι ισχυρές ενσαρκώσεις ρουνικής μαγείας. Είναι άτρωτες στις φυσικές επιθέσεις. Τα βέλη μου θα εξουδετερώσουν την προστασία του. Μπορώ να ξαναδώ αυτό το μέρος σαν σπίτι μου, έπειτα από όσα συνέβησαν. Δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στάσου, ο Σκολ και ο Χάτι είναι στο Βάναχάιμ. Μάθαμε ότι οι γίγαντες τους έσωσαν από τον Όντιν και τους έφεραν εδώ. Κοίτα. Το φως του ήλιου ξυπνά τις κοιμισμένες ρίζες. Κοίτα πώς τεντώνονται καλωσορίζοντας τον ήλιο. Δεν είναι όμορφα. Καμία σχέση με το χιόνι του Μίτγκαρντ που έχω αρχίσει να συνηθίζω. Η αποδημία στα ανατολικά είναι όπως τη θυμάμαι. Τουλάχιστον δεν έπεσε ολόκληρο το βασίλειο στα αρπακτικά και τους κατακτητές. Φαίνεται πως υπάρχει ακόμα λόγος να πολεμήσω γι' αυτό. Κάτι για να υπερασπιστώ, παρόλο που έγινε τόση ζημιά. Ίσως αυτό να ισχύει και για τον Φρέιρ. Δεν μπορείς να του κάνεις ζημιά αν δεν καταστρέψεις τη μητέρα. Είναι ένα μεγάλο βολβολτές πράγμα. Θα το δεις. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα το έφτιαξαν γίγαντες. Δύο λύκια απεικονίζονται. Ίσως έχουν κάποια σχέση με τους φίλους μας στον ουρανό. Θα το ερευνήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τα σύμβολά μου μπορούν να σπάσουν τις ασπίδες του. Δεν μπορούν να μηνθούν τώρα. Oh!
Μάιστρος! Έγιναν τόσα πολλά από τότε που είδα τον Φρέι, που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Τι ζητάς από αυτόν? Αρχικά να μου απολογηθεί. Θέλω να τον συγχωρέσω. Να πιστέψω ότι άλλαξε. Δεν έχω άλλον στον κόσμο. Εσύ ζήτησες συγγνώμη από τον Δήμο? Είναι δύσκολο να ζητήσεις συγχώρεση όταν νιώθεις ανάξιος. Τώρα πώς περνάμε απέναντι? Τα μαγεμένα βέλη μου μπορούν να περάσουν το ποτάμι και να μεταφέρουν τη φωτιά στον θάμνο. Η συγχώρεση είναι ισχυρή, ακόμα και για τους ανάξιους. Η γυναίκα μου, η Φέη, μου το δίδαξε αυτό. Να χαίρεσαι που έχεις καλές αναμνήσεις από τη σύζυγό σου. Ρίγκι, δεν θα ερώ. Ah!
Το μόνο που μου δίδαξε ο πρώην σύζυγός μου ήταν ότι δεν υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί μία ψυχή. Με ξαπάτησε και τον παντρεύτηκα για να μην πειράξει το σπίτι μου, αλλά και πάλι μου το στέρισε. Ρήμαξε τον λαό μου. Ίσως πρέπει κάποιος να βάλει όρια. Ίσως πρέπει κάποιος να πραγματοποιήσει την προφητεία της Γκρόαθ. Φρέια, δεν θα επιδιώξω τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι φρικτός, Κράτε. Αλλά κάποια πράγματα είναι χειρότερα. Αν ο Ατρέας θέλει να πολεμήσεις το Ράγναρο, ίσως να μην μπορέσεις να τον σταματήσεις. Θα το κάνω. Και αν αποτυχείς. Τον έχω προετοιμάσει για να επιβιώσει χωρίς εμένα, αν χρειαστεί. Πρόσεχε τα φυτά. Εμένα με συμπαθούν, τους ξένους όχι και τόσο. Το βλέπω. Δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τι σκοπεύεις να κάνεις, αν δεν ετοιμαστείς για πόλεμο? Δεν ξέρω. Αλλά δεν πρόκειται να το ρισκάρω με τον Ατρέα. Πάντως πρέπει να σκεφτείς γρήγορα. Αλλιώς θα πάρει άλλος αυτή την απόφαση για σένα. Έτοιμη? Πιο έτοιμη από ποτέ. Ναβ. Είσαι όντως εσύ. Επέστρεψες επιτέλους. Ναι. Ας γιορτάσουμε. Θα ανακτήσεις τον θρόνο σου. Θα ξαναχτίσουμε. Εγώ και εσύ ενάντια στον κόσμο. Όπως τον παλιό καιρό. Δεν θα μείνω. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι εδώ. Μαζί ίσως μπορέσουμε να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Μόλις πήρα ό,τι ανήκει σε μένα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Έχεις δει πως κατάντησε το βασίλειο, έτσι? Αλήθεια, τόσο λίγο νοιάζεσαι για εμάς? Αμφισβητείς τη δική μου αφοσίωση? Το Βάναχαϊμ γύρισε πλάτη σε μένα. Ακόμη δεν μπορείς να ξεπεράσεις εκείνη τη διαφωνία ήταν μας. Ήταν καθήκον μου να σώσω όσους μπορούσα από τον λαό μας. Ήταν δική μου ευθύνη. Τότε δεν την πήρες στα σοβαρά και όπως φαίνεται δεν έχει αλλάξει τίποτα. Νομίζεις ότι παίζω εδώ πέρα? Ναι. Ο μανιακός που αποκαλείς σύζυγο μας πήρε τα πάντα. Οι συγγενείς του μου έβαλαν φωτιά. Δηλαδή, πώς ακριβώς ήθελες να αντιδράσω? Σαν αδερφός μου. Σαν το αγόρι που κάποτε με στήριζε ό,τι και αν γινόταν. Το οποίο πάντα υποστήριζα κι εγώ παρά τις εγωιστικές επιλογές του. Περίμενα ότι θα έρθεις να με βρεις. Ότι όσο κι αν είχες πληγωθεί ή θυμώσει, δεν θα με εγκατέλειπες όταν σε είχα ανάγκη περισσότερο. Φρέγια, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι ήσουν νεκρή. Έζησα ολόκληρες ζωές με τα τελευταία απέσια λόγια που σου είπα. Μπορείς να φανταστείς πώς είναι. Να ξέρεις ότι ο εγωισμός σου πλήγωσε το άτομο που αγαπάς περισσότερο στον κόσμο. Σε εγκατέλειψα.
Αχ, Φρέγια. Σε θρυνούσα. Μου έλειψες τόσο πολύ. Κι εσύ μου έλειψες, Ιγβή. Αλλά δεν πρόκειται να δεθώ σε άλλο βασίλειο τώρα που επιτέλους έχω την ελευθερία μου. Θα στείλω βοήθεια όμως. Και θα επιστρέψω σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δεν είναι αυτή η πατρίδα σου εδώ και πολύ καιρό, ε? Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις. Έλα, εντάξει, φτάνει τώρα! Ένα οικογενειακό καυγαδάκι είναι. Δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Άντε, πάμε τώρα. Όχι εσύ. Πρέπει να τακτοποιήσουμε μερικοί. Δεύτερον, μυρίζω μαγικά σύμβολα στο τόξο σου. Θα σου την κλέψω την ιδέα. Τι λες να σου δώσω μερικά ηχητικά κόλπα. Ως αντάλλαγμα. Εντάξει. Τρίτον, αν δεν θα μείνεις εδώ, να θυμάσαι πως ο Σύντρη και εγώ ανοίξαμε πανδοχείο για άνεργους θεούς. Μόλις ο πισινός σου παγώσει αρκετά στο Midgard, ίσως θα μπορούσες να πάρεις τον Μουσάτο και να έρθετε να δείτε τον φιλαράκο σας τον Τυρ. Καλοσύνη σου, Μπροκ. Ίσως το κάνω αυτό. Κομπλέ τότε. Τα λέμε πίσω στο σπίτι. Εκτός αν θέλετε να σας φτιάξω τίποτα πρώτα. Λοιπόν, αδερφέ, θα γνωρίσεις τους νέους συμμάχους ή θες να φύγουμε? Πιστεύεις πως ο μεγαλός όμως συνταξιδιώτης σου μπορεί να με βοηθήσει με κάτι? Πες! Μιας το τόσο του αρέσει να είναι χρήσιμος. Αν επιτρέπετε, πως ένας ταξιδευτής έγινε απόφορος? Όταν με βρήκε... Φρέια, φεύγουμε. Θυμάμαι που να βρούμε μια πύλη. Ακολούθαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι οι δυο σας τα βρήκατε από τότε που ολοκληρώσατε την αποστολή σας. Να ελπίζω σε μια συμμαχία διαρκείας. Νομίζω ότι έχουμε έναν κοινό εχθρό. Κράτε, το ξέρω ότι δεν πιστεύεις ότι το Ράγναροκ είναι αναπόφευκτο, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις πως ο Όντιν αποτελεί απειλή. Ό,τι κι αν συμβεί, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να μείνουμε ζωντανοί αν συνεργαστούμε. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Όσον αφορά την πρόταση του Μπροκ, θα μπορούσες να μείνεις με δύο πρώην εχθρούς, χωρίς να νιώθεις την ανάγκη να πάρεις εκδίκηση? Την εκδίκηση δεν θα την πάρω από εσάς. Έχεις το λόγο μου. Αυτή η κλειδαριά είναι διαφορετική από άλλες που ξέρεις. Πρέπει να μαγέψεις το καλέμι σου. Ρούνα. Εμπρός. Σκάλισε το γράμμα. Σούνα. Είναι μια επίκληση. Σούνα. Ταξιδιωτικά στον καταβλισμό του Φρέιρ είπαν για μια ίδια πύλη στο Άλφχαϊμ. Κάτι για ένα ιερό των ξωτικών του ποτός πέρα από την Ερημιά. Θα πάμε στο Άλφχαϊμ. Καλά, θα το αποφασίσουμε στην πύλη. Αυτή η βάρκα θα μας μεταφέρει εκεί, αν καθαρίσουμε τις κλιματσίδες. Θυμάσαι τι να κάνεις?
Ένας κορμός στο ποτάμι. Έχει κάτι απάνω του που δεν το αναγνωρίζω. Ο Στεωτήρ είναι στα αλήθεια ζωντανός. Ναι, αν και κοιμάται σε μια ντουλάπα, οπότε δεν είναι εντελώς καλά. Αλλά προσαρμόζεται. Πώς τον βρήκατε? Το οφείλουμε κυρίως στον Ατρέα που βρήκε έναν τρόπο να διαβάσει τις προφητείες των γιγάντων που προορίζονταν για το είδος τους. Το ανακαλύψαμε όταν μας επισκέφτηκαν ο Θόρ και ο Όντιν. Στο σπίτι σας. Και στέκεται ακόμα. Περίπου. Αλλά όλη αυτή η βία ήταν αντιπερισπασμός ώστε ο Όντιν να μιλήσει ανενόχλητο στον Ατρέα. Ο Όντιν ξεμονάχιασε τον γιο σου. Σου είπε τι συζήτησαν. Ναι. Είπε ότι ο Όντιν τον κάλεσε στο Άσγκαρντ για να τον βοηθήσει να βρει απαντήσεις. Τις απαντήσεις που ζητάς στη συνάντησή του με τη Μοίρα. Με ανησυχεί αυτό. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι να του μιλήσετε, η απόκρυφη πύλη είναι πιο κάτω. Αν όχι, έχω εκκρεμότητες πιο πάνω στο ποτάμι και ίσως χρειαστώ βοήθεια. Ή μπορούμε να ερευνήσουμε το ιερό των εξωτικών στην έρημο του Άλφχαϊμ. Αν θέλεις να συνεχίσουμε την εξερεύνηση, θα πρέπει να απομακρύνεις τον κορμό. Λοιπόν, αδερφέ, προτού ξαναδείς τον μικρό, να συζητήσουμε την προσέγγιση. Θα μου πει που είχε πάει. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Α, κλασική σπαρτιατική διπλωματία. Στάσου. Είπες ότι τον προσκάλεσε ο Όντιν στο Άσγκαρντ και τότε εξαφανίστηκε για 2 μέρες. Ναι, αλλά ο μικρός σίγουρα καταλαβαίνει. Μην υποτιμάς τη δύναμη της πειθούς του Όντιν. Γέμισε το μυαλό του γιού μου με ψέματα. Γιατί να μην κάνει το ίδιο και στον δικό σου. Το μονόφθαλμο καριδογλύφτη ότι μου χρωστάει! Και σε μας τώρα και για πάντα! Για δες εδώ! Χαίρομαι που κατάφερες να έρθεις, Θεοτάτη. Έβαλα τα μαγικά σύμβολα στο τόξο του σπόρου, αλλά έπειτα διαφώνησε με τον Σίντρι για κάτι. Ατρέα! Άντε, πάμε! Ε, Τιρ! Ξύπνα! Επισκέπτες! Άντε, λοιπόν! Δεν πας τώρα να τακτοποιηθείς. Ελπίζω να του βάλεις λίγο μυαλό, γιατί το έχει χάσει. Επέστρεψες, λοιπόν. Είσαι έτοιμος να μου απαντήσεις? Γιατί πράγμα? Πού πήγες? Ποιον συνάντησες? Τον Όντιν? Τι? Αυτό πιστεύεις? Το αρνείσαι. Απάντησε μου! Πήγες στο Άσγκαρντ? Όχι.
Φυσικά και όχι. Και να πήγαινα, τι έγινε. Είναι το δικό μου μέλλον, η δική μου ζωή. Είσαι γιος μου. Τότε γιατί δεν με πιστεύεσαι. Αν θέλεις να σε πιστευτώ, πες μου την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μου τα έχεις πρίξει εντελώς. Μικρέ, ξέρεις ότι έτσι δεν αλλάζει η άποψη κάποιου. Μα δεν πιστεύει καθόλου σε μένα. Δεν πειράζει αν είχε εκείνος μυστικά ή αν είχε η μαμά. Όχι, πειράζει. Τα μυστικά της τυχιώνουν κάθε μας βήμα. Α, τέλεια. Άρα δεν πιστεύεις ούτε σε εκείνη πια. Δεν έχει να κάνει με τη μητέρα σου. Το θέμα είναι ότι μου είπες ψέματα. Πού να το έμαθα αυτό άραγε. Έλα, αρκετά είπες. Από πότε άρχισες να παίρνεις το μέρος του. Από όταν έγινε ο λογικός της παρέας. Κοίτα. Απλώς σκεφτόμουν να πάω στον Όντιν. Αλλά ορκίζομαι ότι έχω καλό λόγο. Δεν υπάρχει καλός λόγος για να πας στον Όντιν. Θα θολώσει το μυαλό σου. Μα θα το κάνω για εμάς. Κάτι κακό θα συμβεί αν δεν το σταματήσω. Μα έγινε ήδη κάτι κακό. Κοίτα εμένα, τη Φρέια, τον Τιρ. Για όλα αυτά φταίει ο Όντιν. Τι σας έπιασε όλους και γκαρίσετε ξαφνικά. Ο Ατρέας θέλει να πάει στο Άσγκαρντ. Στο Άσγκαρντ. Τι, έφαγε καμιά κλωτσιά στο κεφάλι. Τέλεια. Όλοι είναι εναντίον μου τώρα. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα είσαι. Θα συνεχίσεις να κρατάς μυστικά και να ψεύδεσαι. Ή θα είσαι ο γιος μου. Να επιλέξω. Δεν έχω ποτέ επιλογή. Αφήστε με ήσυχο. Ακού. Άφησέ με! Ακού. Είπα άφησέ με! Τι διάολο! Ατρέα! Ο Σίντρι είμαι. Προσπάθησε να το ελέγξεις. Yeah.